ούτε να βιάζονται, ούτε να αγωνιούν. Η Εκκλησία, η μητέρα Εκκλησία έχει τη μεριμνά της. Να μην βιάζονται και να μην αγωνιούν για το θέμα των νέων ταυτοτήτων κάλεσε τους πιστούς ο Μητροπολίτης Ερών και Νιγρήτης Θεολόγος, ο οποίος ανέφερε πως η μητέρα Εκκλησία έχει την μέρημνά τη και ερευνά το θέμα καλά. Υπογράμμισε δε πω η Εκκλησία δεν διδάσκει με συνθήματα, γι' αυτό και ζήτησε από τον κόσμο υπομονή, καθώ σύντομα θα ανακοινωθεί η επίσημη θέση τη Εκκλησία. Και το μελετούμε το θέμα με πολύ σοβαρότητα, γιατί ο λόγο τη Εκκλησία πρέπει να είναι λόγο στιβαρό και τεκμηριωμένο. Η Εκκλησία δεν διδάσκει με συνθήματα ούτε με ανεδαφικές ε, σκέψεις μελετάτε το θέμα, έχουμε καταφύγει τους ειδικούς, τους τεχνολόγους, αυτοί θα μας πούν αυτά τα οποία θα αποτελέσουν και την αναφορά και την πληροφόρηση της Εκκλησίας μας στον λαό. Γι' αυτό δεν χρειάζεται πανικός, εξάλλου υπάρχουν, υπάρχει ένα περιθώριο χρονικό, θα ακούσουμε η μητέρα μας η Εκκλησία τι υπεύθυνα θα μας πει και τότε ο καθένα ελεύθερο είναι να πράξει. Σε ανακοίνωσή τη για τι νέε αστυνομικέ ταυτότητε, η Διαρκή Ιεράς Σύνοδο υπογράμισε ότι η κρίση για την ομιμότητα τη αστυνομική ταυτότητα ανήκει στη δικαιοδοσία τη δικαστική εξουσία τη χώρα, που ήδη αποφάνθηκε και αφορά ένα διοικητική φύσεω ζήτημα των σχέσεων κράτο και πολίτη. Στην ανακοίνωσή τη, η Διαρκή Ιεράς Σύνοδο επισημαίνει πω το θέμα μελετάται σε όλε τι προεκτάσει του και θα παραπεμφθεί σε μελλοντικέ σημαντική έκταση σύγκληση της ιεραρχίας. Επίσης επαναλαμβάνει την παρένεση προς όλους να έχουν εμπιστοσύνη στη εκκλησία και τους υπεύθυνους ποιμένες της, οι οποίοι γρηγορούν για όλα τα ζητήματα που αφορούν στη ζωή των πιστών. Αυτά τα έχουμε καταθέσει ήδη στην Ιερά Σύνοδο και συνεχίζεται η μελέτη. Όταν θε, θα... Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να λεχθούν, θα λεχθούν. Σε ό,τι αφορά στα συλλαλητήρια κατά των νέων ταυτοτήτων, όπου πρωταγωνιστούν άνθρωποι με εικόνε Αγίων και Σταυρού στα χέρια, ο Μητροπολίτη Ερών και Νιγρή Θεολόγο ζήτησε οι πιστοί να κάνουν υπομονή χωρί να καταδικάζει τι ενέργειε που έγιναν, αναλογιζόμενο τι ανησυχίε των Ελλήνων πολιτών. Θα πρέπει οι χριστιανοί μα να αναμείνουν την φωνή την επίσημη τη Εκκλησία η οποία θα τους πληροφορήσει υπεύθυνα για το τι δέον γενέστε. Εγώ δεν καταδικάζω τα συλλαγητήρια. Υπάρχουν αδελφοί μας οι οποίοι έχουν μία ανησυχία και δεν είναι κακό αυτό κατά ανάγκη. Πρέπει όμως η όποια θέση της Εκκλησίας να κατατεθεί συντεταγμένα και όχι με σκόρπιες κινήσεις. Γιατί έτσι αποδυναμώνεται και ο αγώνας μας που πρέπει να δοθεί. Αυτό λοιπόν που εγώ παρακαλώ είναι να υπάρξει μια αυτοσυγκράτηση, να υπάρξει κυρίω εμπιστοσύνη στη μητέρα Εκκλησία. Η Εκκλησία μα ποτέ ούτε την αποστολή τη προδίδει, ούτε τι υποχρεώσει τη ξεχνά. Αλλά επειδή πρέπει ο λόγο τη.